Πάμε να σας δείξω την πρώτη γυναίκα πιλότο μαχητικού ελικοπτέρου, επιθετικού Απάτσι, την οποία θα δούμε αμέσως τώρα δίπλα στη Λία Τσαπανίδου. Καλημέρα σας, κορίτσια. Τι ωραιότερο από το να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη, με αυτή τη γνωριμία, την επέτειο και τις 28 Οκτωβρίου. Είναι η Αθηνά Πανουριά, είναι μόλις 25 χρονών και είναι πιλότο σε Απάτσι, έτσι, στο επιθετικό λοιπόν μαχητικό αεροσκάφος. Πες μας, Αθηνά, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό? Η απόφαση να μπω σχολή μονίμων υποκυσματικών ήταν επειδή πάντα μου άρεσε, ήθελα να ακολουθήσω ένα επάγγελμα που είχε δράση. Όταν ήσουν μικρή, θέλεις να γίνεις στρατιώτης? Όταν ήμουν μικρή. Από τη στιγμή που μπήκα μέσα στη σχολή, έψαχνα να βρω κάτι το οποίο θα είχε αδρεναλίνη και θα είχε ακόμα περισσότερη δράση. Το επιθετικό ελικόπτερο πιστεύω ότι τα προσφέρει όλα αυτά. Και βλέποντας αυτή την εικόνα πίσω μας, θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη που και νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι Ελληνίδα και υπηρετώ την πατρίδα μου από αυτή εδώ τη θέση. Σίγουρα ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα να γίνω χειριστής επιθετικού ελικοπτέρου. Χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που τα κατάφερα. Έχω υπόψη μου το βάρος των απαιτήσεων, αλλά πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθω πλήρως σε ό,τι μου ζητήσει η υπηρεσία μου να εκτελέσω. Πώς σε αντιμετωπίζουν εδώ στο χώρο, είσαι γυναίκα, είσαι και μικρή? Κοιτάξτε, πλέον έχουν συνηθίσει. Δεν χρήζω ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Οι συνάδελφοί μου συμπεριφέρονται. Αθηνά, όταν λες πλέον έχω συνηθίσει, πες μου τι εννοείς. Στην αρχή τι γινότανε, πες μου, τι καψόκια σου κάνανε που ήσουν ένα κορίτσι στο στρατό και μάλιστα κορίτσι στα Απάτσι. Το ξέρεις όταν σε γράψει η ιστορία. Η πρώτη γυναίκα που πέταξε με Απάτσι στην Ελλάδα ήταν η Αθηνά Πανουριά. Κοιτάξτε, το γυναικείο φύλλο, όπως ξέρετε, έχει κάνει αυτή την παρουσία του στο στρατό. Σίγουρα είναι λίγο περίεργο για κάποιους να βλέπουν να κατηβαίνει μια γυναίκα από ένα επιθετικό ελικόπτερο, αλλά η αντιμετώπιση των συναδέλφων μου προς εμένα είναι ίδια ακριβώς με τους με αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν και τους άντρες συναδέλφους μου. Αναλαμβάνω τα ίδια καθήκοντα, έχω τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δικαιώματα, με εμπιστεύονται, η συνεργασία μας είναι άριστη, γιατί όλοι μαζί λειτουργούμε, δουλεύουμε, έχουμε ένα κοινό στόχο. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό κοινό στόχο, να υπερασπιστούμε την άμυνα της πατρίδας μας. Λοιπόν, Αθηνά, για όποιον... σκληρά για να αποδείξεις ότι είσαι εξίσου καλή. Βέβαια, δεν έπρεπε. Παρακαλώ. Πρώτον, να απαντήσουμε και στην ερώτηση της Λίας, αλλά εγώ ήθελα να μάθω και κάτι ακόμα. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές που δεν έχουν ακριβή εικόνα του τι είναι. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι απευθείας, έτσι. Η ομάδα της Αθηνάς απογειώνεται αυτή την ώρα από το αεροδρόμιο με τα Απάτσι. Τι ακριβώς κάνει το Απάτσι? Το Απάτσι είναι 17 μαχητικά που θα συμμετάσχουν στην αυριανή παρέλαση, πω. Απογειώνονται με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη για να πάρουν μέρος αύριο για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, Αθηνά, πες μου λίγο στο Απάτσι τι κάνουμε. Σε περίπτωση χτύπα ξύλο μακριά από όλους μας. Αλλά τα Απάτσι είναι αυτά τα οποία θα ανοίξουν δρόμο. Θα πάνε μπροστά, θα έρθουν σε επαφή σχεδόν με το στόχο. Θα πρέπει να τον δουν. Δεν είναι τα αεροσκάφη που πετάνε από μία απόσταση και δουλεύουμε τα έξυπνα όπλα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ερώτηση προφανώς μου την κάνετε επειδή είμαι γυναίκα. Αλλά βέβαια, θέλω να σας πω ότι η άποψή μου είναι ότι η ευαισθησία του κάθε ανθρώπου δεν χαρακτηρίζεται από το φύλλο του κατά αποκλειστικότητα. Άλλωστε, από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στο κόκπιτ, πιστέψτε με, σου γεννάται αυτόματα το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Αν δεν σκοτώσεις, θα σε σκοτώσουν. Έτσι κι εγώ προτιμώ να σκοτώσω παρά να με σκοτώσουν. Σε περίπτωση μάλιστα βεβαίως που υπερασπίζεσαι τη χώρα σου. Εννοείται. Αυτή η εικόνα, κυρία Τσαπανίδου, που είδαμε πριν λίγο, τα λέει όλα. Δεν υπάρχει κανένα συνδυασμό. Αν θα πατήσω είτε εγώ είτε κάποιο άλλο συνάδελφό μου, το κουμπί να φύγει ο πύραυλο. Έλα, Λία, σου δίνω το χώρο να κάνει συνέντευξη, γιατί έτσι πώ συνεννοούμαστε με τα δορυφορικά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την Αθηνά πώς την αντιμετωπίζουν και σε παρέες όταν βγαίνει έξω και γνωρίζει κόσμο και λέει τι επάγγελμα κάνει. Γιατί εδώ μέσα, εντάξει, την έχουν συνηθίσει, ξέρει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αποφεύγω να λέω τι επάγγελμα κάνω για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια άτομα, κάποιοι δικοί μου φίλοι, κάποιοι δικοί μου άνθρωποι που γνωρίζουν το επάγγελμά μου.
Σίγουρα στην αρχή τους φαινόταν αρκετά περίεργο. Το έχουν συνηθίσει πλέον, αστειεύονται κάποιες φορές, με πειράζουν. Ωστόσο είναι πολύ περήφανοι για μένα και εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτούς, γιατί είναι δίπλα μου. Γιατί πέρα από τη δική μου προσπάθεια, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε στηρίζουν και σου λένε να πας ακόμα πιο ψηλά. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Και οι στόχοι σου για το μέλλον ποιοι είναι? Είσαι γυναίκα, θα κάνεις κάποια στιγμή και οικογένεια, τα συνδυάζεις? Δεν έχω σκοπό να διαλέξω μόνο την οικογένεια ή μόνο την καριέρα. Θα τα κάνω και τα δύο. Πρώτον, γιατί το αγαπάω. Γιατί είναι κάτι που με γεμίζει καθημερινά. Η πτήση με το ελικόπτερο είναι αυτό που ήθελα πάντα να κάνω. Και πιστεύω ότι έχοντας δίπλα μου τους κατάλληλους ανθρώπους που θα με στηρίζουν και επειδή ξέρω τον εαυτό μου, πιστεύω ότι θα τα πετύχω και τα δύο. Πες μου, οι δυσκολίες στην εκπαίδευσή σου ποιες ήταν? Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να περνάς ανάλογες σκηνές τύπου κινηματογραφικές, σαν για αυτά που έχουμε δει σε ταινίες, εμείς οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί. Κοιτάξτε, η εκπαίδευση, η αλήθεια είναι ότι ήταν απαιτητική. Απαιτούσε πολλές ώρες διάβασμα, κάτι το οποίο βέβαια συνεχίζεται και δεν σταματάει ποτέ. Γιατί είναι ένα ελικόπτερο υπερσύγχρονο, ό,τι πιο καλύτερο και τεχνολογικά εξελιγμένο υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να αξιοποιείς όλες τις δυνατότητες του μέσου και να είσαι ακριβής σε ό,τι κάνεις. Σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις? Στεναχωρέθηκες ποτέ? Κουράστηκες ποτέ? Είπες, φτάνει, ως εδώ δεν πάει παρακάτω, είναι δύσκολο? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δύσκολες στιγμές μπορεί να υπάρξουν στον καθένα μας. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω για κανένα λόγο. Και από τη στιγμή που ανεβαίνεις, πιστεύω, μέσα στο cockpit, μετά δεν σκέφτεσαι ούτε για μια στιγμή να παρατήσεις κάτι το οποίο σου αρέσει πολύ, το αγαπάς και πλέον είναι η ζωή σου. Και τώρα και εσύ θα ετοιμαστείς σε λίγο, θα απογειωθείς, θα πας στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Εδώ. Ναι, σε λίγο θα απογειωθούμε. Θα κάνουμε μια εκπαιδευτική πτήση, η οποία θα περιλαμβάνει μια επανάληψη ασκήσεων που κάναμε στο βασικό σχολείο της μετεκπαίδευσης που τελείωσα πριν λίγο καιρό, εδώ στην τοπική του αεροδρομίου. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι σύντομα να έχεις και περισσότερες γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο σου εκεί στην παρέα, να πετάτε δηλαδή παρέα. Και θέλω να μου πεις τι θα λες αργότερα στην οικογένειά σου. Αγάπη μου, κράτα το μωρό, γιατί έχω να πάω να πετάξω λίγο το απάτσι και να γυρίσω. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κατανόηση και αν ο άλλος ξέρει ότι είναι το απάτσι για μένα και η δουλειά μου, είναι κάτι το οποίο το αγαπώ και με γεμίζει και μπορώ να ισορροπήσω και τα δύο, πιστεύω ότι θα το κάνει και αυτό. Θα κρατάει το μωρό για να πω να πετάξω το απάτσι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Αυτό είναι το επάγγελμά σου. Ποια είναι τα χόμπι σου? Τα video game, τα simulator, τα flight simulator. Ή όχι? Όχι, εντάξει. Τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου, αλήθεια? Τι τύπος είσαι? Γυμνάζομαι, βλέπω τους φίλους μου, μου αρέσει ο κινηματογράφος, το θέατρο. Μια αυτό κανονική ζωή ενός 25χρονου κοριτσιού. Έτσι. Χαλαρώνω, ναι, έτσι, μετά από αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σε χαίρομαι που πέτυχες το όνειρό σου, που ήταν τόσο δύσκολο όνειρο, να γίνεις η πρώτη γυναίκα που θα σπάσει αυτό το φράγμα. Μπράβο σου, κορίτσι μας, μας έχεις κάνει περήφανες τις γυναίκες. Μπράβο σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Θα σε δούμε τώρα να απογειώνεσαι, έτσι? Ωραία, για να σε θαυμάσουμε, Ελία, την αποδεσμεύσουμε, καλύψου κιόλας εσύ. Και ερχόμαστε να δούμε την εικόνα, λοιπόν. Λοιπόν, όσο θα ετοιμάζεται η Αθηνά Πανουριά, επαναλαμβάνω, κρατήστε το όνομα, θα το διδάσκονται στο μέλλον τα παιδιά στο σχολείο. Ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε σε απάτσι και πέταξε, η πρώτη Ελληνίδα πιλότος μαχητικού τέτοιου επιθετικού ελικοπτέρου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Εγώ γυρνάω συνεχώς πίσω, ακούγοντας τόσα λέει ο κύριος Τσουκαλάς, για να δούμε λίγο τη διαδικασία απογείωσης του απάτσι, του μαχητικού, του επιθετικού ελικοπτέρου απάτσι,
που ξεκινά τώρα την απογείωσή του. Επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη Ελληνίδα πιλότος Απάτσι, ελικοπτέρου Απάτσι, αυτή τη στιγμή μέσα στο κόκπιτ, τη χειρίστρια, η Αθηνά Πανουριά, ένα νέο κορίτσι 25 ετών που είχε όνειρο να πετάει με ελικόπτερα και έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο παράλληλα εμείς να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σε απευθείας, επαναλαμβάνω, στο Βόλο τώρα, σε απευθείας σύνδεση. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε. Μου δίνετε χρόνο ή όχι? Όχι. Πάμε σε break. Θα γράφουν οι κάμερές μας ούτως ή άλλως και θα ξαναχειρίσουμε. Πάμε να σηκωθούμε στους έριδες. Πάμε να απογειωθούμε με τα Απάτσι. Για να δούμε τώρα, είναι έτοιμο το Απάτσι να φύγει, να σηκωθεί, να απογειωθεί με την πρώτη Ελληνίδα πιλότο Απάτσι στη χώρα. Είναι η πρώτη γυναίκα χειριστής Απάτσι. Αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας μέσα στο κόκπιτ. Θα τη δούμε σε λίγο να σηκώνεται. Είναι και η Ηλία Τσαπανίδου εκεί, η οποία φαντάζομαι μας ακούει. Πόπι, δεν σας ακούω καλά. Είναι εκοφαντικός εδώ ο θόρυβος. Ετοιμάζεται για απογείωση η 25χρονη Ελληνίδα πιλότος, η Αθηνά Πανουριά. Έχουν κάνει όλη την προετοιμασία. Έχουν μπει στα κόκπιτ, φόρεσαν τις κάσκες, έλεξαν τα ηλεκτρονικά όργανα. Κάνουν το τελευταίο έλεγχο στα πτυτικά όργανα, βάλανε μπρος τις μηχανές και τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάει η απογείωση στο διάδρομο εδώ πέρα. Στο Απάτσι, να πούμε ότι το Απάτσι είναι διθέσιο το πιλωτήριο, έχει τον κυβερνήτη να κάθεται στο πίσω κάθισμα, τον συγκυβερνήτη να κάθεται μπρος. Είναι το καλύτερο επιθετικό ελικόπτερο στον κόσμο. Και η Αθηνά Πανουριά, 25 ετών μόλις, είναι η πρώτη Ελληνίδα πιλότος Απάτσι. Από μικρή ήθελε να γίνει στρατιωτικός, όπως μας είπε και νωρίτερα, της αρέσουν οι προκλήσεις. Δεν έχει τον ενδιασμό να πατήσει το κουμπί και να ρίξει τον αντιαρματικό πύραυλο αν της το ζητήσει η πατρίδα, αν χρειαστεί. Και βλέπουμε τώρα την απογείωση. Λία, ξέρουμε, δεν τη ρωτήσαμε αν έχει γυναίκες χειρίστριες Απάτσι στον κόσμο. Πόσες είναι, ξέρουμε, έχουμε τέτοια εικόνα? Δεν έχω αυτή την πληροφορία, γνωρίζω όμως ότι εδώ πέρα στη μονάδα υπάρχουν και άλλες γυναίκες, απλά η Αθηνά είναι η πρώτη στα Απάτσι. Μάλιστα. Δείτε λοιπόν το κορίτσι μας εδώ, το 25χρονο κορίτσι μας, να απογειώνεται με το Απάτσι και τον κυβερνήτη μέσα στο διθέσιο αυτό πλήρωμα έχει το Απάτσι, έτσι όπως είπαμε. Είμαστε πάντα σε σύνδεση με το Βόλο και παρακολουθούμε την απογείωση με ειδικές άδειες που έχουμε πάρει βεβαίως για να μπούμε. Δεν μπαίνει κάθε μέρα κανείς μέσα σε στρατιωτικά αεροδρόμια, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με τις ειδικές μας άδειες λοιπόν, αυτή την ώρα είμαστε έτοιμοι και να τη σηκώνεται η Αθηνά Πανουριά, απογειώνεται μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, έτσι. Λοιπόν, η κάμερα η δικιά μας προσπαθεί να πιάσει, να κινηθεί κιόλας, για να πιάσει σωστή εικόνα. Νομίζω ότι κουνιόμαστε πιο πολύ από ότι το ελικόπτερο. Λοιπόν, η Αθηνά Πανουριά, επαναλαμβάνουμε, η κοπελιά αυτή, η οποία χάνει αυτή τη στιγμή μια χαμηλή πτήση, είναι πόσο, κανένα 2 μέτρα πάνω από το έδαφος. Πώς λέγεται αυτό, για πείτε μου. Εόριση. Βλέπουμε και το Χιούι. Το Χιούι φτάνει για να προσγειωθεί. Την ώρα που το Απάτσι ετοιμάζεται να σηκωθεί ακόμη πιο ψηλά. Αυτό που κάνει τώρα το Απάτσι λέγεται εόριση. Μάλιστα. Απευθείας είναι η εικόνα. Και οι αεροπόροι που με βοηθούν, εννοώ από το κοντρόλ, μου λένε ότι πρέπει να προσέξουμε πόσο εξαιρετικά σταθερό είναι αυτή την ώρα το Απάτσι. Κάνα μέτρο πάνω από το έδαφος, σταθερό. Έτσι λοιπόν κάθεται το Απάτσι μπροστά στο στόχο του όταν κληθεί να υπερασπιστεί την πατρίδα και αντιμετωπίζει το στόχο. Πιο επιθετικό αεροσκάφος από αυτό δεν γίνεται, πιο επιθετικό ελικόπτερο από αυτό. Αχρίαστα να είναι έτσι, αχρίαστα να είναι, ωστόσο η ετοιμότητά τους, η ετοιμότητα των χειριστών είναι πραγματικά εξαιρετική. Ναι, είμαστε αέρα μου. Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και οι φίλοι και μου λένε επιθετικό αντιαρματικό ελικόπτερο μπορεί να φέρει έως 16 πυράβλους κατά αρμάτων με ακτίνα δράση στα 8 χιλιόμετρα. Πετάει χαμηλά, παραμονεύει τα εχθρικά άρματα. Δύο λέξεις, φόβος και τρόμος για τον εχθρό. Δείτε το πώς παραμονεύει, έτσι ύπταται εκεί, εωρείται.
ακίνητο με μια κοπέλα 25 ετών, με μια κοπέλα 25 ετών ετοιμοπόλεμη στα χειριστήριά του, έτσι. Μπράβο στην Αθηνά μας. Η Αθηνά Πανουριά, μπράβο της. Λοιπόν, κύριε Γιακουμάτο, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, σας ακούμε. Θέλω να ξέρετε όμως ότι δεν θα είναι η πρώτη γυναίκα η Αθηνά, ναι, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι άντρες ότι το ισχυρό φύλλο τώρα είναι η γυναίκα. Αν δεν το καταλάβουμε, κακό του κεφαλιού μας. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γιακουμάτο. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας είναι στην εκπομπή. Να σας ρωτήσω, κύριε Γιακουμάτο.